Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Attica Group, όπου αφενός έχει παραλάβει το νέο πλοίο που μου έλεγες νωρίτερα ότι θα κάνει τη γραμμή Αθήνα-Κρήτη. Θα είναι σε αυτήν αλλά τη γραμμή. Έχει και άλλα μεγάλα σχέδια. Βεβαίως. Σημείωσε η Attica Group το τελευταίο διάστημα μια πολύ καλή πορεία. Βεβαίως, μετά από 5 χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων, ήρθε σε κερδοφορία. Επίσης, έχουμε και αυτήν τη συνεργασία με το Αμερικανικό Επενδυτικό Κεφάλαιο, μια στρατηγική συμφωνία, το κεφάλαιο Fortress. Επίσης, πούλησε επιτυχώς και με μετρητά, με κέρδος άνω των 4 εκατομμύριων, το Blue Star Ιθάκη στην κυβέρνηση του Καναδά. Προλίγων μηνών. Και ήδη λοιπόν, σύμφωνα με βεβαιωμένες πληροφορίες, βρίσκεται σε συζητήσεις για να επεκτείνει τις συνεργασίες και τις δραστηριότητες της στην Βόρεια Αμερική. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι ήδη υπάρχει όλη αυτή η προδιεργασία και οι συζητήσεις και η γνωριμία σε πολύ καλό επίπεδο, που επιτρέπει, αλλά και η δομή της συγκεκριμένης εταιρείας επιτρέπει να μπορεί να αναλάβει project είτε όχι μόνο του στενού της ενής δραστηριότητάς της, αλλά και ευρύτερης. Τώρα, είναι το πρώτο άνοιγμα που κάνει στη Βόρεια Αμερική, έτσι δεν είναι? Ναι, αν υποθέσουμε το πρώτο είναι το Fortress, ναι. Αλλά επίσης δεν είναι το πρώτο άνοιγμα εκτός συνόρων. Όπως είπαμε, ήδη βρίσκεται σε διαδικασία και έχει δηλώσει ενδιαφέρον για την γαλλική ακτοπλοϊκή εταιρεία, η οποία την επιβαρύνουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταφορών για παράνομες κρατικές χρηματοδοτήσεις. Εφόσον όλα αυτά διελευκαθούν και γίνουν όλα ξεκάθαρα, έχει εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον η Blue Star. Άρα, από ό,τι φαίνεται, η Attica Group και έχει ξεπεράσει τα προβλήματά της, αλλά είναι και μια εποχή όπου κάνει και μεγάλα ανοίγματα, από ό,τι Ακριβώς. φαίνεται. Και την εμπιστεύονται διεθνείς επενδυτές και ήδη συζητάνε. Και όπως έχει συζητηθεί, υπάρχουν χρήματα, αυτό ακριβώς, από πλευράς, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για επενδύσεις στην Ελλάδα. Απλώς χρειάζονται κάποιον ο οποίος να μπορέσει να είναι ο ενδιάμεσος, με την έννοια πια, ώστε να καταλαβαίνει και τις δύο πλευρές. Να γνωρίζει το ελληνικό σύστημα, ενδιαφέρον υπάρχει, αυτό είναι τον σίγουρο. Ελληνικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά, και υπάρχουν και κεφάλαια προς επένδυση και ενδιαφέρον για την Ελλάδα.